Είμαστε σήμερα εδώ, 3 Δεκεμβρίου, υγειονομικοί, μικροί ασθενείς, χρόνοι υπάσχοντες, σωματεία και σύλλογοι, γυναίκες επιστήμονες, γιατί όταν όλες οι πόρτες έκλεισαν, φωτίστηκε καλύτερα αυτή η πόρτα που ήταν πάντα ανοιχτή. Η πόρτα της αλληλεγγύης, η πόρτα του μαζικού ανυποχώρητου αγώνα για το δίκαιο μας, για τις ανάγκες μας, για τις ανάγκες των παιδιών μας. Για παιδιατρική περίθαλψη στο τζίψος των σύγχρονων αναγκών, εντελώς δωρεάν για όλους, για υγειονομικούς με σύγχρονα δικαιώματα και όχι νοσοκομεία κάτεργα που τσακίζουν εργαζόμενους και ασθενείς και φυσικά τους γονείς τους. Αυτή την εβδομάδα χάσαμε 2 συναδέλφους μας πρόωρα και έχουμε δεκάδες που δίνουν μάχη με τον καρκίνο, μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας. Φτάσαμε να αναρωτιόμαστε εάν κάποιος εργαζόμενος καταφέρει να βγει στη σύνταξη χωρίς καρκίνο, χωρίς αυτοάνοσο νόσημα ή σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Γιατί για χρόνια δουλεύουμε στο κόκκινο πέρα από τα όρια των αντοχών μας. Οι τεράστιες ελλείψεις που συντηρούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, καταγράφονται στη ζωή μας. Στο νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία λείπουν πάνω από 610 εργαζόμενοι όλων των κλάδων και ειδικοτήτων. Οι κενές οργανικές θέσεις είναι πάνω από 320 σε νοσηλευτικό προσωπικό, τραυματιοφορείς, βοηθούς θαλάμου, πάνω από 61 κενές θέσεις στους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, πάνω από 68 κενές θέσεις στο διοικητικό προσωπικό. Στα περισσότερα τμήματα, ένας εργαζόμενος δουλεύει για 3 ή 5 για να μην καταρρέσουν τα τμήματα αυτά. Ενδεικτικά, στο τμήμα αιμοδοσίας έχουν μείνει μόνο 4 γιατροί για να λειτουργήσει το τμήμα, να γίνονται καθημερινά αιμοληψίες μέσα και έξω από το νοσοκομείο. Στις 2 κλινικές μεσογειακής ανεμίας έχουν μείνει μόνο 7 γιατροί για πάνω από 750 ασθενείς. Στη μονάδα του ΠΙΜΕΝ έχουν μείνει μόνο 16 νοσηλευτές σε μια μονάδα που νοσηλεύει πολύ βαριά περιστατικά. Και ακούγεται ότι η διοίκηση αντί να προχωρήσει σε μαζικές προσλήψεις θα μειώσει κι άλλα τις κλίνες από 10 σε λιγότερες. Η μονάδα αυξημένης φροντίδας με 8 κλίνες πλήρως εξοπλισμένες δεν έχει ποτέ λειτουργήσει λόγω μη επάνδρωσής του με προσωπικό. Στην καρδιοχειρουργική μονάδα οι νοσηλευτές δουλεύουν πάνω από 2 χρόνια με ένα ρεπό και από νύχτα, ενώ έχουν μείνει μόνο 3 γιατροί. Η ορειλά κλινική πλαστική είναι υποδιάλυση με απόφαση της διοίκησης του νοσοκομείου να διασπείρει τους μικρούς ασθενείς σε διαφορετικές κλινικές με αποτέλεσμα το νοσηλευτικό προσωπικό να τρέχει από τμήμα σε τμήμα και από όροφο σε όροφο να τα νοσηλεύσει αλλού οι γιατροί, αλλού τα ιατρία, αλλού οι ασθενείς. Τίποτα από όλα αυτά δεν είναι τυχαίο. Είναι πολιτικές επιλογές κυβέρνησης, υπουργών, διοικήσεων στη λογική ότι τα νοσοκομεία... Στη λογική ότι τα νοσοκομεία τα θέλουν επιχειρήσεις με μειωμένο κόστος λειτουργίας και έσοδα από τα ταμεία από τις υπηρεσίες που πουλούν στους ασθενείς. Είναι πολιτική τους επιλογή να μην προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό, αλλά συμβασιούχους με μειωμένα δικαιώματα και αποδοχές. Είναι πολιτική τους επιλογή να μην προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό για να λειτουργήσουν τα τμήματα, αλλά την ίδια ώρα χαρίζουν χιλιάδες ευρώ σε ομίλους για διαγνωστικές εξετάσεις όπως το κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Είναι πολιτική τους επιλογή να χαρίζουν τις παιδαγωγικές κλινικές που λειτουργούν εδώ και 30 χρόνια στο δημόσιο από τις προσπάθειες του υγειονομικού προσωπικού και να το χαρίζουν στο Βαρδινογιάννη να εμπορεύεται το παιδικό καρκίνο. Είναι πολιτική τους επιλογή την ώρα που αποδιοργανώνουν και πνευματοποιούν τη δημόσια παιδιατρική περίθαλψη να ματώνουν το λαό μας με αβάσταχτους φόρους για να δίνουν δισεκατομμύρια ευρώ στις επιχειρήσεις πολέμου στην Παλαιστίνη και την Ουκρανία. Να δίνουν βόμβες, όπλα, φρεγάτες, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια μας για να σφαγιάζονται άμαχοι και παιδιά, να βομβαρδίζονται νοσοκομεία, να ισοπεδώνονται ολόκληρες πόλεις. Υποτάσσουν τις ανάγκες μας στην καπιταλιστική αγορά. Είναι ένα κράτος εχθρικό στα δικαιώματά μας, εχθρικό στις ανάγκες μας, τα όνειρα των παιδιών μας. Γι' αυτό και εμείς οι οικονομικοί στεκόμαστε απέναντι σε αυτή την πολιτική και αυτό το κράτος. Δίνουμε τον αγώνα μαζί με τους μικρούς μας ασθενείς, τους γονείς και τους συλλόγους τους. Δεν τους εγχωρούμε τα νοσοκομεία μας. Δεν τους επιτρέπουμε να κάνουν πέρα τις κατακτήσεις της επιστήμης για να βάλουν τα εργαλεία του κέρδους στα χέρια και την καρδιά μας. Θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας ενάντια στις υπομετακίσεις, ενάντια στις υποθεραπείες για σύγχρονη παιδιατρική περίθαλψη εντελώς δωρεάν,
με έμφαση στην πρόληψη, για σύγχρονα δικαιώματα υγειονομικών και μαζικές προσλήψεις, για να μην κλείσει ούτε μία κλινική ή εξειδικευμένο τμήμα όπως το νοσολογικό, για να μην εκχωρηθούν στους ιδιωτικούς ομίλους οι κλινικές μας, για μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, για απεμπλοκή της χώρας μας από τους πολέμους τους που σφάζουν λαούς και ματώνουν και το δικό μας λαό, για αποδέσμευση από τους νατοϊκούς σχεδιασμούς, για να μην δίνεται ούτε ένα ευρώ τον κρατικό προϋπολογισμό για τους πολέμους τους. Συμμετέχουμε μαζικά και στην παράσταση διαμαρτυρίας του Δημοσίου στο Υπουργείο Οικονομικών την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 12.30 ώρα το μεσημέρι για ουσιαστικές αυξήσεις στο εισόδημα και άμεση απόδοση του δώρου Χριστουγέννων στο προσωπικό. Συμμετέχουμε στο μεγάλο συλλαλητήριο που οργανώνουν ομοσπονδίες και συνδικάτα στις 15 Δεκεμβρίου 7 η ώρα στο Σύνταγμα ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό.